Μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται τα τελευταία 24 ώρα σε όλες τις ομάδες αίματος στο νοσοκομείο Σερών, το οποίο κυριολεκτικά βιώνει δύσκολες καταστάσεις έχοντας φτάσει πλέον στα όριά του, καθώς οι υπεύθυνοι τρέχουν και δεν φτάνουν για να καταφέρουν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες για αίμα που υπάρχουν. Για το λόγο αυτό, η διευθύντρια του αιματολογικού τμήματο του νοσοκομείου Σερών, Κατερίνα Νατζιούρα, απευθύνει έκκληση σε εθελοντέ αιμοδότε να δώσουν αίμα και λίγο από το χρόνο του για να βοηθήσουν του συνανθρώπου του που το χρειάζονται. Φτάσαμε σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε φοβερές ελλείψεις για την λειτουργία του νοσοκομείου μα καθημερινά. Ε, από τη μια μεριά τα πολλά κρούσματα που εμφανίστηκαν ε, λόγω της Όμικρον το τελευταίο διάστημα. Ε, το φόβο των αιμοδοτών να έλθουν στα νοσοκομεία και την έλλειψη προσωπικού γιατί το προσωπικό μας... Ε, Χρησιμοποιείται σε άλλε θέσει. Κάναμε λιγότερε εξωτερικέ αιμολυψίε με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αίμα όλων των ομάδων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη έλλειψη σε ομάδε Α θετικό και Ω θετικό. Και φυσικά κανένα νοσοκομείο σε όλη τη χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει γιατί ίσω είναι και σε χειρότερη κατάσταση από εμά. Οι αιμολυψίε πραγματοποιούνται καθημερινά από τι 9 το πρωί έω τη 1 το μεσημέρι. Και από τι 6 έω τι 8 το απόγευμα, ενώ τι Αργίε, από τι 9 έω τι 11 το πρωί. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η κυρία Τζιούρα, αυτό το μήνα θα γίνει προσπάθεια να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερε εξωτερικέ αιμοληψίε, ώστε να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο και να συλλέξουν περισσότερε μονάδε αίματο. Μάλιστα, αυτό που δηλώνει με έμφαση η διευθύντρια του αιματολογικού τμήματο του Νοσοκομείου Σερών, είναι ότι το αίμα δεν αγοράζεται ούτε πωλείται, παρά μόνον προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και συμπληρώνει με παράπονο ότι τη δεδομένη στιγμή το νοσοκομείο έχει τεράστιε ελλείψει, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει ούτε τι ανάγκε των θαλασσεμικών, αλλά ούτε και τα χειρουργεία που θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει ο απαραίτητο αριθμό αναισθησιολόγων. Τι συγκεκριμένε ομάδε δυστυχώ δεν έχουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, καλούμε προσωπικά αιμοδότες να έρθουν να, να, να ενισχύσουν την αιμοδοσία. Ε, αυτό τον καιρό θα έχει και χειρουργία γιατί υπάρχουν αναισθησιολόγοι με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλύψουμε εμείς τα χειρουργία. Και από την άλλη πλευρά ε, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μεταγγίζονται πολύ συχνά και το συγγενικό περιβάλλον απλά αδιαφορεί, Δεν έρχονται να αντικαταστήσουν καμία μονάδα. Ε, είναι ένας κύκλος τον οποίο θέλουμε λιγάκι να βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους αιμοδότες, όσοι μπορούν να έρθουν να δώσουν για τον εαυτό τους, για τους συλλόγου, για τους οποίους ανήκουν, για συγγενικά τους πρόσωπα, ε, όπως θέλουν, αρκεί να έρθουν να αιμοδοτήσουν. Με μότο «Η ανάγκη δεν ξέρουμε πότε θα μας χτυπήσει την πόρτα», οι υπεύθυνοι του Τμήματος Αιμοδοσίας καλούν όλον τον κόσμο να αιμοδοτήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες. Μάλιστα, καθημερινά καλούνται τηλεφωνικά οι εθελοντές εμοδότες οι οποίοι πάντοτε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να συνδράμουν, δίνοντας το αίμα τους για τον συνάνθρωπο. Φυσικά και δεν ξέρουμε και επειδή όλοι έχουμε στρέψει την προσοχή μας στον κορονοϊό, δυστυχώς ξεχνούμε όλους τους υπόλοιπους ασθενείς, οι οποίοι έχουν τεράστιες ανάγκες αίμα. Οι αιμοδότε, λίγο πολύ όσοι είναι τακτικοί αιμοδότε, ξέρουν ότι στην αιμοδοσία τηρούνται φυσικά όλα τα μέτρα προστασία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η αιμοδοσία έχει δική τη είσοδο, οπότε δεν χρειάζεται να περάσουν μέσα από το νοσοκομείο. Τόσο η κυρία Τζιούρα, όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τη ελπίζουν ότι μικροί και μεγάλοι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα και θα προσφέρουν άμεσα αίμα, βοηθώντα όχι μόνο το νοσοκομείο, αλλά πολύ περισσότερο κάποιον ασθενή που το έχει ανάγκη για να βγει νικητή από τη μάχη που δίνει για την υγεία του.